Ως γνωστό, κύριε Υπουργέ, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στη Θεσσαλία το περασμένο Σεπτέμβριο είχαν, πέρα από την απώλεια ως συνέπεια, πέρα από την απώλεια συνανθρώπων μας, τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες, την απώλεια τεράστιου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, αγροτικές και εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις. Τώρα, περίπου 7-8 μήνες μετά τις καταστροφές και τις απώλειες σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρωτικά του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και των εγκαταστάσεών τους, οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Θεσσαλίας, στις πληγήσεις περιοχές εκεί, στα κομμάτια της Θεσσαλίας που επλήγησαν, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και αυτό γιατί? Γιατί οι εξαγγελίες της κυβέρνησης το φθινόπωρο για πλήρη αποκατάσταση όχι μόνο δεν προχώρησαν, δεν προχωρούν, αλλά όπως καταγγέλουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί, για να αποζημιωθούν θα πρέπει πρώτα να αντικαταστήσουν τα ζώα με δικά τους, με δικούς τους οικονομικούς πόρους, με χρήματα δικά τους, που δεν τα έχουν δηλαδή, και στη συνέχεια να προσκομίσουν τα τιμολόγια αγοράς για να επιστραφούν τα ποσά που καταβάλλανε, και αυτό ενδεχομένως και τμηματικά. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα, προκύπτει και ένα ζήτημα με το μέτρο 5.2 για την αναπλήρωση δηλαδή του ζωικού κεφαλαίου και την αποκατάσταση των ζημιών στις σταυλικές εγκαταστάσεις, που στην ουσία αποκλείει την πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα. Και η αντικατάσταση καταλυμάτων, ζωικού κεφαλαίου κτλ. Είναι επιλέξιμη την προϋπόθεση της μετατροπής των καταλυμάτων σε αδειοδοτημένες κατασκευές. Και πολύ καλά γνωρίζετε ότι η αποπεράτωση αυτού του όγκου του γραφειοκρατικού, να το πω έτσι, λοιπόν, απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 18 μήνες και βάλει, στην καλύτερη περίπτωση, που να μαζέψουν τα δικαιολογητικά κτλ. Τώρα, όλα τα παραπάνω και αυτή η εξέλιξη, αν θέλετε, δημιουργούν και αβεβαιότητα, αδιέξοδο στους κτηνοτρόφους της περιοχής, συσσωρεύονται συγχρόνως οικονομικά προβλήματα προκειμένου να ανταπεξέλθουν και οι ίδιοι στις ανάγκες των οικογενειών τους, στην ίδια τους τη ζωή που έχει ανατραπεί, και φυσικά το τονίζουμε και στην ερώτηση, αντίστοιχη περίπτωση, αλλά όχι με μεγάλες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, αλλά κυρίως με τις σταυλικές εγκαταστάσεις, που υπάρχει και εκεί το πρόβλημα με το μέτρο 5.2, είναι στις πυρόπληκτες περιοχές του Εύρου και της Εύβοιας. Συμπώς τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν θα ενταχθεί το σύνολο των κτηνοτρόφων στο μέτρο 5.2 για να μην ισχύουν και να μην ισχύσουν οι ασφικτικοί όροι της χρηματοδότησης του μέτρου, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές να αποκαταστήσουν χωρίς καμία δική τους επιβάρηση το ζωικό κεφάλαιο αλλά και τις καταστραφείς εγκαταστάσεις τους. Κύριε Αντιπρόεδρε και συνάδελφε, πράγματι οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και πράγματι πολλοί, πάρα πολλοί αγρότες μας και κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι περιήλθαν σε δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό συμφωνούμε. Και είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως αλήθεια αυτό το οποίο είπατε, ότι 7-8 μήνες μετά η κυβέρνηση εγκατέλειψε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, δεν έχει κάνει τίποτε και δεν υλοποίησε αυτές τις εξαγγελίες που είχε κάνει. Και θα σας εξηγήσω. Τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Θα περιοριστώ στη Θεσσαλία, γιατί η ερώτησή σας αφορά τη Θεσσαλία. Στις 8 Νοεμβρίου, 19 μόλις μέρες μετά το κλείσιμο της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, μετά από 2 παρατάσεις, τις οποίες είχαν ζητήσει οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι και το Υπουργείο έδωσε, καταβλήθηκε ως προκαταβολή σε 2.035 κτηνοτρόφους, μιλάω μόνο για την κτηνοτροφία, κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, το ποσό των 16.528.449 ευρώ. Αυτό μόλις σε 19 μέρες μετά το κλείσιμο των αιτήσεων. Και αυτό ήταν η προκαταβολή.
Ο σχεδιασμός μας είναι μέχρι τον Ιούλιο να έχει γίνει η πλήρης εκαθάριση. Επιπλέον να τονίσω ότι ενώ η τιμή βάσης, δηλαδή η τιμή που υπήρχε στον κατάλογο του ΕΛΓΑ, του κανονισμού του ΕΛΓΑ, για τα βοηδή παραδείγματος χάρη ήταν 500 ευρώ, τα αυξήσαμε το ποσό αυτό στα 800. Ενώ στα εγωπρόβατα η τιμή ήταν 100, το κάναμε 125 και για τα βελτιωμένα από 125, 150. Τώρα, από την κρατική αρρωγή, δεύτερη πηγή αποζημίωσης, καταβλήθηκαν στην περίπτωση των πολύ σοβαρών ζημιών στις εγκαταστάσεις τις κτηνοτροφικές, πάλι για την περιφέρεια Θεσσαλίας, 6 εκατομμύρια ευρώ σε 1.297 δικαιούχους κτηνοτρόφους. Συνολικά στη Θεσσαλία, από αυτήν την αιτία, καταβλήθηκαν 69,82 εκατομμύρια σε 25.994 δικαιούχους, δηλαδή και αγρότες και γεωργούς και κτηνοτρόφους. Επιπλέον, πάλι από την κρατική αρρωγή, για επιχορήγηση 70% για ζημιές που έγιναν σε επιχειρήσεις και του αγροτικού τομέα, δηλαδή και κτηνοτροφικές μονάδες, που αφορούσαν εδώ τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα και τα οχήματα, καταβλήθηκαν 2 εκατομμύρια σε 478 αγρότες και κτηνοτρόφους. Επιπλέον, να τονίσω ότι υπήρξε πρόνοια και με νομοθετικές ρυθμίσεις προχωρήσαμε στην αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, στην αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, στην τριετή απαλλαγή από έμφυα, στη ρύθμιση και αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον 15,8 ευρώ δόθηκαν από το Αποθεματικό Γεωργικό Ταμείο σε περιπτώσεις που αφορούσαν πάλι και την κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία, για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ. Για τους χείρους, παραδείγματος χάρη, δώσαμε 160 ευρώ στο ζώο και στις χειρομετέρες 600 ευρώ. Ταυτόχρονα καλύψαμε τις όρνηθες, καλύψαμε τους Ινδιάνους και στις μέλισσες από αυτή την πηγή 15 ευρώ ανακυψέλη. Τώρα, σε σχέση με το μέτρο 5.2, πολύ σύντομα. Το μέτρο αυτό τι αφορά? Αφορά την πλήρη αποκατάσταση με κάλυψη 100% από χρήματα ευρωπαϊκά που αφορούσαν την περίοδο 14-22, μέτρο ύψους συνολικά 45 εκατομμυρίων, αποκατάσταση λοιπόν των ζημιών, ζωικού κεφαλαίου και εγκαταστάσεων από φυσικές καταστροφές και αφορά κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους. Ξεκίνησε ήδη η υποβολή των αιτήσεων και είναι μέχρι το τέλος Απριλίου. Επαναλαμβάνω, κάλυψη 100%. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του μέτρου? Η σκοπιμότητα είναι οι κτηνοτρόφοι μας και οι μελισσοκόμοι, πρώτον, να μείνουν στο επάγγελμά τους, δεύτερον, να μείνουν στον τόπο τους. Αλλά επιπλέον, οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν να γίνουν σε σύγχρονες βάσεις. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αυτήν την καταστροφή να τη δούμε ως μια ευκαιρία προκειμένου να ξαναχτίσουμε την αγροτική μας οικονομία, την κτηνοτροφία μας, την μελισσοκομεία μας σε νέες σύγχρονες βάσεις. Γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, διότι υπάρχει και ένα πλαίσιο ασφικτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά γίνονται σε εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά ακριβώς την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Γι' αυτό και το πλαίσιο είναι ασφικτικό και έχει πολύ πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γι' αυτό και οι μη αδειοδοτημένες, ας πούμε, μονάδες πράγματι δεν είναι επιλέξιμες. Οι πρόχειρες εγκαταστάσεις όμως είναι επιλέξιμες, εφόσον, όπως το είπατε άλλωστε, εφόσον γίνουν, μετατραπούν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και μπορούν να μετατραπούν, αφού η κάλυψη θα είναι 100%. Άρα λοιπόν, κανένας δεν αποκλείεται, όλοι είναι επιλέξιμοι, αρκεί να θέλουν να μπουν σε μια σύγχρονη μορφή κτηνοτροφίας. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, αναφέρατε νούμερα περί αποζημιώσεων κτλ. Ίδιοι κτηνοτρόφοι δηλώνουν στη Θεσσαλία ότι είναι ξεχασμένοι. Δεν το λέμε εμείς. Επίσης μεταφέρουν την κραυγή, την αγωνία τους και τα προβλήματα που μας θέτουν και τα φέρνουμε
αξιοποιώντας και τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου να πιεστεί, να το πω έτσι, και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Και αυτά τα νούμερα που αναφέρατε για την αποζημίωση αναζώου, κατηγορίες κτλ., είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές τιμές που θα κληθούν οι κτηνοτρόφοι για να πάνε να αγοράζουν ένα ζώο. Για να αναπληρώσει συγκεκριμένα κτηνοτρόφο στην Καρδίτσα τα 400 πρόβατα που έχασε, θέλει και ένα κεφάλαιο 30 με 40 χιλιάδες. Πότε τα βρει? Σας το μεταφέρω επιλέξει, όπως το, μας το είπε μάλλον, σε περιοδία που είχαμε. Και άλλα παραδείγματα τέτοια πάμπολα, και τα ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται. Όμως, πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά? Γιατί αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται ενίσχυση, κρατική αρρωγή, κρατική χρηματοδότηση για να μπορέσει να αγοράσει το ζωικό κεφάλαιο, για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία της παραγωγής. Να παράξει γάλα, κρέας και πάει λέγοντας. Και εδώ χάθηκε μία περίοδος, όπως προείπα, γαλακτοκομική και κρατοπαραγωγική, και πάει όπως πάει το πράγμα, γιατί είπατε ακόμα και το δόθηκαν προκαταβολές, ακόμα και οι αποζημιώσεις ή το σύνολο αυτό, τέλος πάντων, που σχεδιάζεται να δώσετε, θα κλείσει ενδεχομένως τον Ιούνιο. Πέταξε το πουλάκι, να το πω έτσι. Θα χαθεί και δεύτερη περίοδος. Και μέχρι τότε τι γίνονται? Τα χρέη, οι υποχρεώσεις τους. Εδώ μέχρι και έμφυα τους στέλνουν. Με σπίτια διαλυμένα. Κατεστραμμένα. Να μην πούμε για τιμολόγια ΔΕΗ που πάνε συνεχώς λογαριασμοί, και πάνε, να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γενικότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπομέτρο 2, το υπομέτρο 5-2 για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου ή την αποκατάσταση των σταυλικών εγκαταστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά με βάση αυτά που προβλέπει και χρειάζεται οι κτηνοτρόφοι, να καταθέσουν προκειμένου να μπουν στη διαδικασία. Και αυτό που ζητούν οι κτηνοτρόφοι είναι ποιο? Να έχουν τα χρήματα, τη δυνατότητα να έχουν τα χρηματικά ποσά στη διάθεσή τους, να το πω έτσι απλά, προκειμένου να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, είτε σταυλικά στους στάβλους και τις σταυλικές εγκαταστάσεις αφορά αυτό, είτε την αγορά του ζωικού κεφαλαίου. Εσείς, όχι εσείς, αλλά το μέτρο με όλα αυτά που προβλέπει είναι αποτρεπτικό για το 90% και πλέον. Οι ίδιοι το λένε. Σε συνελεύσεις, σε περιοδίες που κάνουμε, σε συνελεύσεις των ίδιων. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Εσείς καλύπτεστε, αν θέλετε να το πω έτσι, πίσω από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το κονδύλι, τι προβλέπει κτλ. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Το κομμάτι γενικότερα, ας το πω έτσι, το γραφειοκρατικό που είπα και στην πρωτολογία. Μετά, υπάρχουν ζητήματα, για παράδειγμα, με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν λόγω όλης αυτής της ιστορίας που προηγήθηκε. Ακόμα και οι κτηνοτρόφοι με άδεια πρόχειρου καταλήμματος δεν μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις, οι οποίες θα επιδοτηθούν στο στάβλο τους που έχει υποστεί ζημιές. Για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου είναι απαραίτητη άδεια λειτουργίας κατά την υποβολή της αίτησης, ή θα πρέπει να υπάρχει κατά την υποβολή των ετοιμάτων πληρωμών. Το τρίτο ζήτημα είναι, ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα πορίσματα από τον ΕΛΚΑ και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των ζώων για τον οποίο αναγνωρίστηκε η απώλεια, η ζημιά, ώστε να υποβληθεί αίτημα ένταξη στο υπομέτρο 5-2. Και βέβαια παραβλέπεται το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Το ξέρετε. Και στην ουσία, χωρίς κάλυψη της χρηματοδότησης αγοράς των ζώων, αδυνατούν να προπληρώσουν. Και τώρα όντως, ναι, είναι 7-8 μήνες, θα γίνει και χρόνος και πάει λέγοντας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, παραμένει αυτή η τραγική κατάσταση. Αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει και για αγρότες, πέρα από τους αγρότες και τα λοιπά, για χιλιάδες τρέμματα που παραμένουν και πλημμυρισμένα. Πέρα από τα μπάζα, τα σκουπίδια και τα λοιπά, που είναι εστίες μόλυνσης, και υποδομές κατεστραμμένες και δρόμοι που δεν είναι αγροτικοί, που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, σε συνδυασμό λοιπόν με τα υπόλοιπα προβλήματα που έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, με το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, μιλάμε κυριολεκτικά για ζητήματα αφενός μεν υγείας και κυρίως επιβίωσης. Αυτό βάζουνε. Και εδώ πρέπει να γίνει άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθηθούν, να ενισχυθούν και να μπορέσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να ξεκινήσουν, να ενταχθούν, να το πω έτσι, εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία.
Γιατί, ειλικρινά κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται να αντέξουν, το λένε. Δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν. Και βέβαια όλα αυτή η κατάσταση τους οδηγεί μαθηματικά, αν όχι μαθηματικά, τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Στον αφανισμό και στην εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, αλλά και για τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στο ζήτημα της κτηνοτροφίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.